της Ταξιαρχίας και εκπρόσωποι του Δημάρχου και εκπρόσωποι της Περιφέρειας, μέλη και φίλοι του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Ροδόπης, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω στην εκδήλωση του Συνδέσμου μας για την ενσωμάτωση της Θράκης στον Εθνικό Κορμό τη 14η Μαΐου του 1920. Ο μιλητής της εκδήλωσης είναι ο θεολόγος, ιστορικός και νομικός κύριος Ιωάννης Σιδηράς, ο οποίος και θα μας αναπτύξει μέσα από ιστορικές και διπλωματικές πηγές το συγκεκριμένο θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Κύριε Σιδηρά, ο λόγος σας. Εδεσιμολογιότατε Άγιε εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρονίας και Κομωτινής κυρίου Παντελεήμονος, πατέρα Κωνσταντίνε, πανοσιολογιότατε, εδεσιμολογιότατε, πατέρα Σταύρο, εκπρόσωπε της 29ης Ταξιαρχίας, κύριε αστυνομική διευθυντά, λοιποί αξιωματικοί, κύριε εκπρόσωπε του Δήμου Κομωτινής, αγαπητοί κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι συλλόγων και φορέων, κύριε εκπρόσωπε του Συλλόγου της Γρατινής, κύριε εκπρόσωπε των Σαρακατσανέων των Ενθράκη Διαβιούντων, επιστήμονες, φίλες και φίλοι, κύριοι που υποβληθήκατε από την Αλεξανδρούπολη στον κόπο να έρθετε, σήμερα, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Ροδόπης, βρίσκομαι ανάμεσά σας, προκειμένου να αναπτύξω ένα θέμα το οποίο αφορά μεν ένα τοπικό γεγονός, αλλά ταυτοχρόνως είναι πολυδιάστατη η σημασία του, γιατί η ενσωμάτωση στον Εθνικό Κορμό της Θράκης έκλεισε ένα μεγάλο κεφάλαιο πόνου και δοκιμασιών, αλλά και κινδύνων για τον θρακικό ελληνισμό και τον βόρειο ελληνισμό. Έτσι, αυτή η ιστορική ιχνηλασία μέσα από πηγές και από μαρτυρίες, μέσα από πολιτικά γεγονότα και από διπλωματικά γεγονότα, θα μας αποκαλύψει αυτό που ως προμετωπίδα στην ομιλία μου έθεσα, ότι η ενσωμάτωση στον εθνικό μητρικό κορμό της εθνικής επικράτειας της Θράκης στην Ελλάδα ήταν ένας εθνικός άθλος. Δεν είναι καθυπερβολήν ο λόγος, είναι αληθής και θα το δείτε, διότι μόνο ως εθνικός άθλος μπορεί να λογιστεί αυτό το γεγονός της ενσωμάτωσης, με όλα αυτά τα δεινά τα οποία υπέστη ο θρακικός ελληνισμός και δυστυχώς τις αντίξωες συνθήκες υπό τις οποίες εδόθη ένας αγώνας ώστε η Θράκη, το τελευταίο κομμάτι της, δηλαδή η Δυτική Θράκη, να είναι ελληνική. Καθώς η Ανατολική Θράκη απολέστηκε, η Βόρεια Θράκη, η Ανατολική Ρωμιλία επίσης και έμεινε τελικά η Δυτική Θράκη σε εμάς. Θα προσπαθήσω όσο τον δυνατόν πιο συνοπτικά να σας δώσω όλο το πλαίσιο. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι υπήρξαν το σημείο αναφοράς για την χαρά και την ελπίδα του Βόρειου Ελληνισμού ότι όλες αυτές οι επαρχίες θα ενσωματωθούν στη μητέρα Ελλάδα. Και τότε μένει οι Βούλγαροι, οι οποίοι ήταν σύμμαχοι μαζί με τους Έλληνες και τους Σέρβους εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έδειχναν ένα πρόσωπο τουλάχιστον επίπλαστα φιλικό, όταν πλέον τον Νοέμβριο του 1912, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, εισήλθαν εδώ ως σύμμαχοι και ελευθερωτές από τον Οθωμανικό ζυγό, απεδείχθη στην πράξη ότι δεν ήρθαν ως ελευθερωτές, αλλά ως δεινοί κατακτητές, οι οποίοι επέβαλαν άθλιες συνθήκες τόσο προς τους χριστιανούς όσο και προς τους μουσουλμάνους. Όλοι πίστεψαν ότι αυτό το κακό το οποίο συνέβη τότε, και εδώ οι Βούλγαροι από τον Νοέμβριο του 1912 μέχρι τις 14 Ιουλίου του 1913, όταν έχουμε την πρώτη απελευθέρωση της Κομωτινής, και αυτό δυστυχώς οι Κομωτινέοι το λησμονούν, 14 Ιουλίου του 1913, σε αυτούς λοιπόν τους 8-9 μήνες, ο ελληνισμός της περιοχής υπέστη τα πάντινα, φρικώδεις δοκιμασίες. Και επίσης ο μουσουλμανικός, η Οθωμανή εδώ, κάτοικοι της περιοχής. Εάν αναφερθώ σε αυτά, χρειάζονται ώρες.
Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι ο μιλιταρισμός των Βουλγάρων που εξυπηρετούσε και τα σχέδια των Ρώσων οι οποίοι ήθελαν να κατέβουν στις λεγόμενες θερμές θάλασσες ήταν τέτοιος ώστε επεδίωκαν τον αφελινισμό της περιοχής, τον απόλυτο εκβουλγαρισμό. Θα σας αναφέρω τρία γεγονότα. Πρώτον, απαγορεύτηκε η χρήση της ελληνικής γλώσσας, έκλεισαν τα σχολεία και επευλήθη η τέλεση της θείας λειτουργίας στη βουλγαρική γλώσσα από βουλγαροεξαρχικούς, σχισματικούς, αντικανονικούς κληρικούς, οι οποίοι τελούσαν υπό τη δικαιοδοσία της αντικανονικής σχισματικής βουλγαρικής εκκλησίας, η οποία είχε αποκοπεί αντικανονικά από την μητέρα εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, στην οποία και ανήκουμε και εμείς, το 1870. Δεύτερον, απέξισαν, και σας προκαλώ να πάτε στη Μαρόνια, αυτό είναι τοπική έρευνα, απέξισαν τις ελληνικές επιγραφές των ιερών εικόνων για να πιστοποιήσουν με βουλγαρικές από πάνω επιγραφές ότι εδώ δεν υπήρξε ποτέ ελληνικό στοιχείο. Και τρίτον, το οποίο μαρτυρείται και είναι καταγεγραμμένο από τις ιστορικές πηγές, μέχρι και στους μαρμάρινους σταυρούς των κεκοιμημένων απέξισαν τα ελληνικά ονόματα και δολίως τοποθέτησαν βουλγαρικά ονόματα για να τονίσουν ότι εδώ ουδέποτε υπήρξε ελληνική ρίζα. Οι δε δοκιμασίες των συμπολιτών μας μουσουλμάνων, και πρέπει αυτά να τα πούμε, πρέπει να τα πούμε και ήδη τα κατέγραψα φέτος στο επαιτειακό αφιέρωμα που θα κυκλοφορήσει το Σάββατο, τα πάθη των μουσουλμάνων της Θράκης από τους Βουλγάρους, διότι η αλήθεια της ιστορίας δεν κόβεται και ράβεται στα μέτρα, αλλά είναι αλήθεια που έχει καταγραφεί. Οι μουσουλμάνοι υπέστησαν εξευτελισμούς, καταστροφές, βιασμούς, λαιλασίες, πυρπολήσεις, και ο εξευτελισμός ήταν ότι τους είχαν αφαιρέσει τα τεμένη, το εσκίτζαμι και το γενίτζαμι, τα οποία τα είχαν μετατρέψει σε εκκλησίες, και άλλα τεμένη τα οποία τα είχαν μετατρέψει σε αποθήκες για να αποθηκεύουν χοιρινό κρέας. Μάλιστα ο Στύλπνων Κυριακίδης, ο μεγάλος αυτός Κομωτινέος λαογράφος και πανεπιστημιακός δάσκαλος, αναφέρει ότι με την βία τους εβάπτιζαν, και αν μένει η καημένοι οι μουσουλμάνοι ήθελαν την βάπτιση, βαπτίζονταν σε κρύο νερό. Αν αρνούνταν τη βάπτιση, σε καυτό νερό, σε καζάνια. Και τους έδιναν χριστιανικά ονόματα. Αυτά διήρκησαν συνοπτικότατα επί 8 μήνες. Έτσι λοιπόν, στις 14 Ιουλίου του 1913, απελευθερώνεται η Θράκη. Και αυτό είναι ένα γεγονός πολύ σημαντικό και ενσωματώνεται στον κορμό της μητέρας Ελλάδας. Όμως αυτό δεν έμελε να κρατήσει για πολύ. Και αμέσως ακούστηκε ως κατάρα η αχή ότι οι Βούλγαροι έρχονται. 28 Ιουλίου του 1913, η συνθήκη του Βουκουρεστίου, την υπογράφει ο Ελευθέριος Βενιζέλος και την υποστηρίζει για να είναι αρεστός προς τις μεγάλες δυνάμεις λόγω διπλωματικών καταστάσεων μέχρι τέλους. Παραχωρείται η Δυτική Θράκη στους Βούλγαρους. Αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε τέτοιο πανικό και τέτοια τρομοκράτηση στη συνείδηση και στις ψυχές των ανθρώπων, ώστε, όπως αναφέρουν οι ιστορικές πηγές, με το άκουσμα ότι οι Βούλγαροι ξανάρχονται, δεν έμεινε Έλληνα στην περιοχή της Θράκης και όλοι πήραν το δρόμο της προσφυγιάς. Θα σας αναφέρω έναν αριθμό που τον αναφέρει ο ίδιος ο αείμνηστος σωτήρας της Θράκης, ο Χαρίσιος Βαμβακάς. Δεν πρέπει να λησμονούμε αυτούς τους άνδρες. Αυτοί υπήρξαν ευπατρίδες σωτήρες της Θράκης. 120.000 Έλληνες, κυρίες και κύριοι, εγκατέλειψαν μέσα σε 2 μήνες στη Θράκη. 120.000, γιατί δεν μπορούσαν να βιώσουν και πάλι αυτά τα οποία βίωσαν επί 8 μήνες. Μετά τον έστω εγκαταστάθηκαν αλλού. Εδώ γίνονται προσπάθειες να σωθεί η Θράκη, να αποτραπεί οποιαδήποτε προσπάθεια εκβουλγαρισμού. Και οφείλω να σας πω ότι η ιστορία μέσα από τις πηγές της μας αποκαλύπτει έναν πλούτο κειμένων που είναι συγκινητικές οι γραφές του περιεχομένου τους. Ο τότε μουφτής μαζί με τον προθιερέα του Μητροπολιτικού Ναού της Παναγίας Πατρός Κυπριανού, αυτοί οι δυο ήταν εκείνοι οι οποίοι υπέγραψαν υπόμνημα προς τις μεγάλες δυνάμεις
να μην δοθεί η Θράκη προς τη Βουλγαρία. Και αυτό το έκανε ένας μουφτής και ένας προθιερεύς, ο πατήρ Κυπριανός, διότι ο δεσπότης μας τότε Μαρονίας, Νικόλαος Σακόπουλος, ήταν συνοδικός. Τα κείμενα είναι αποκαλυπτικά. Εκλιπαρούν Άγγλους, Γάλλους, Γερμανούς, Αυστρουγγαρούς, Ρώσους, προκειμένου να σωθεί η Θράκη, να μην δοθεί δυνάμη της συνθήκης του Βουκουρεστίου στη Βουλγαρία. Και οι υπογραφές των δύο διαφορετικών θρησκειών, πνευματικών ανδρών, από κάτω από το κείμενο. Μεγάλη στιγμή για την ιστορία της Θράκης αυτό το ιστορικό ντοκουμέντο. Όπως μεγάλο είναι και το γεγονός ότι ο ίδιος ο τότε μουφτής Αρίφ ήταν εκείνος ο οποίος υπεδέχθη, θα λέγαμε, τον ελληνικό στρατό και εξύμνησε τον βασιλέα Κωνσταντίνο τον πρώτο, τονίζοντας ότι εφάπαξ και διαπαντός οι μουσουλμάνοι της Θράκης τελούν υπό το βασιλικό σκύπτρο της Ελλάδος. Αυτό λέει πολλά. Είναι ντοκουμέντο για πολλές χρήσεις και πολλές αποστομωτικές απαντήσεις. Έτσι λοιπόν γίνονται οι προσπάθειες. Εκείνη τη στιγμή αντιδρούν οι αρχιερείς, ο τραπεζούντος Χρύσανθος, ο εγκρατινής καταγόμενος και εγκομωτινή γεννηθής, ο οποίος επισκέφτεται στην Κωνσταντινούπολη και συναντά τον Μαρονίας Νικόλαο και τον διδημοτήχου Φιλάρη του Βαφίδη και συντάσσουν έγγραφο και υπόμνημα να μην δοθεί η Θράκη στους Βουλγάρους. Αυτό το υπόμνημα το μετάφρασε από την γαλλική, όσοι ασχολείστε με τα τοπικά ιστορικά, ο τότε νομάρχης, ο παλαιός νομάρχης εδώ, στη δεκαετία του 1980, νομίζω ήταν από την Μεσσηνία, από την Καλαμάτα, ο Φωτέας. Ο οποίος Φωτέας έχει κάνει μια πολύ καλή επεξεργασία και το μετέφρασε από τα γαλλικά, διότι το βρήκε στο προσωπικό αρχείο του τραπεζούντος Χρυσάνθου. Γίνονται προσπάθειες, αλλά αυτό δεν γίνεται αρεστό από τις μεγάλες δυνάμεις. Συναντά το Βενιζέλο ο Χρύσανθος, ο δικός μας Χρύσανθος, ο Κομωτινέος, για να τον πείσει να πάρει πίσω την υπογραφή. Ο Βενιζέλος τονίζει ότι η Ελλάς υπέγραψε και στη διεθνή σκακέρα δεν μπορεί να αναιρέσει την υπογραφή της. Κυρίες και κύριοι, οφείλω να πω ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπήρξε μεγάλος άνδρας. Αλλά στην ιστορία δεν υπάρχει προσωποληψία. Υπάρχει αντικειμενική κρίση η οποία είναι ως δίστομος μάχαιρα. Στο θέμα της Θράκης έσφαλε ικτρά. Ικτρά, διότι η αιμονή του να μην ζητήσει την αναθεώρηση της συνθήκης του Βουκουρεστίου για 7 χρόνια υπήρξε τραγική για τον ελληνισμό και ήταν αμφίβολο εάν το 1920 θα παραχωρούνταν οι Θράκοι στην Ελλάδα. Οι πιθανότητες ήταν ελάχιστες. Αυτό το καταθέτω. Η ιστορία κρίνει. Τότε ξεσπά και ένα αυτονομιστικό κίνημα. Είναι το γνωστό κίνημα το οποίο ξέρετε ότι επευλήθη από τους Οθωμανούς, διότι η Ελλάς αρνούνταν να πάρει πίσω την υπογραφή της και βρήκε την αφορμή στην περιοχή της Αδριανούπολεως ο Εμβέρ Πασάς με τον Εσρέφ Κουτσιούμπασι, τον αρχηγό των ανταρτών του Οθωμανικού στρατού, με πολλούς εθελοντές, 5.000 εθελοντές Οθωμανούς, να κάνει το λεγόμενο αυτονομιστικό κίνημα της Θράκης για να σωθεί η Θράκη από τους Βουλγάρους. Αρχικά η υψηλή πύλη το αρνείται, αργότερα εκμεταλλεύεται την κατάσταση αυτή και ενημερώνει τις μεγάλες δυνάμεις λέγοντας ουσιαστικά ότι οι Πομάκοι και οι Μουσουλμάνοι οι Τουρκογενείς δέχονται τα πλήγματα των Βουλγάρων, άρα πρέπει αυτόνομο κρατήδιο να γίνει η Θράκη. Αυτά όλα συντελούνται, όλα αυτά συντελούνται κατά τον Αύγουστο του 1913. Κατά τον Αύγουστο του 1913 είναι η λεγόμενη προσπάθεια ιδρύσεως αυτόνομου κρατηδίου της Θρακικής Γης. Η Ελλάς φανερά δεν στηρίζει το εγχείρημα. Γίνονται βολιδοσκοπήσεις προκειμένου να πείσουν το Βενιζέλο να προσχωρήσει σε αυτή την κίνηση. Μία ελληνοτουρκική αυτονομιστική κίνηση, μόνο και μόνο οι Βούλγαροι να μην πατήσουν το πόδι τους εδώ. Ο Βενιζέλος αρνείται, αλλά οι μεγάλες δυνάμεις δεν δέχονται αυτή την κίνηση αυτών των ατάκτων του Οθωμανικού στρατού, ούτε του Εμβέρ ούτε του Εσρέφ. Η Εσράφ προκειμένου να εφαρμοστεί η συνθήκη του Βουκουρεστίου. Όταν τα πράγματα ξεφεύγουν και αρχίζει πλέον να διαφαίνεται ότι εδώ τα δεινά θα είναι μεγάλα,
Η ελληνική κυβέρνηση δια του Στεφάνου Δραγούμη, νομάρχου Θεσσαλονίκης, στέλνει υπόγειο μήνυμα προς τους προκρήτους της πόλης μας Κομωτινής και της Ξάντης, αλλά περισσότερο της Κομωτινής μας, να ενωθούν με τους προκρήτους της μουσουλμανικής κοινότητας, να πάνε στην Υψηλή Πύλη και στα Πατριαρχία και να ζητήσουν σύμπραξη υπέρ της αυτονομίας, μόνο και μόνο να μην πατήσει βουλγαρικό πόδι εδώ. Πηγαίνουν στην πόλη. Τεκμήρια, ο τότε πρεσβευτής της ελληνικής πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη, Κανελόπουλος, λέει ότι συνήντησαν Ρωμνοί και μουσουλμάνοι τον Μαρονίας Νικόλαο, που ήταν συνοδικός, επισκέφθηκαν τον Κανελόπουλο και ζητούν τη βοήθεια. Τα πράγματα όμως είναι στενά. Ο Γάλλος πρέσβης δέχεται να ενισχύσει το εγχείρημα. Ο Άγγλος πρέσβης λαμβάνει το υπόμνημα, αλλά δεν καταδέχεται ούτε καν να του συναντήσει. Τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Η Τουρκία, πιεσμένη από τις μεγάλες δυνάμεις και εν ώψη της υπογραφής συνθήκης της Κωνσταντινούπολης του 1913 με τους Βουλγάρους, αρχίζει πλέον να υποχωρεί στην αρχική στήριξη που είχε κάνει υπέρ του αυτονομιστικού κινήματος. Και μάλιστα δεν ήταν ένα αυτονομιστικό κίνημα τυχαίο, διότι τότε είχαν οριστεί και θα λέγαμε μέλη κυβερνήσεως ο Χότζα Σαλίκ, ο προσωρινός πρωθυπουργός, και αργότερα είχαν αποφασίσει να κάνουν κρατήδιο αυτονομούμενο. Αυτά οι Οθωμανοί τα ζυγίζουν, και ο Ταλαάτ Πασάς, γνωστό πρόσωπο για τα πάνδυνα του Πόντου, της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης, τους λέγει ένεκα πολιτικής, η Τουρκία δεν στηρίζει το κίνημα. Οπότε οι Βούλγαροι βρίσκουν ελεύθερη, θα λέγαμε, την οδό και ανοιχτές τις πύλες να εισέλθουν. Τότε και πάλι ο Στέφανος Δραγούμης βλέπει ότι η Θράκη οδηγείται σε αφανισμό. Απόλυτη βουλγαροποίηση. Δεν υπήρχε καμιά ελπίδα. Οι μεγάλες δυνάμεις ήταν υπέρ της Βουλγαρίας φανερά, ισχυρά. Και τότε πείθει τους προκρήτους προκειμένου να τους πει ότι εμείς και με αντάρτες Έλληνες θα στηρίξουμε το γεγονός, προκειμένου να μην πατήσει εδώ βουλγαρικό πόδι. Όταν όμως η Ελλάδα έμεινε μόνη της, όταν πλέον η Τουρκία δεν στήριζε το αυτονομιστικό κίνημα και όταν οι μεγάλες δυνάμεις απείλησαν ευθέως το Βενιζέλο, λόγω και της συμμαχίας της Αντάντ, έκαναν πίσω και αυτή η προσπάθεια έμεινε στα χαρτιά. Οι αυτονομιστές, ο Εσράφ και ο τότε πρωθυπουργός ο Σουλεϊμάν Ασκερή, εδώ του αυτονομούμενου κρατηδίου, αντέδρασαν και είπαν ότι εμείς δεν υπακούμε στην Υψηλή Πύλη. Έστειλε μέχρι στον Οθωμανό αρχιστράτηγο Χουρσίτ Πασά απόφαση ότι εμείς δεν παραδίδουμε στους Βουλγάρους, θα κάνουμε αυτονομούμενο κράτος. Αυτά είναι γεγονότα τα οποία είναι καταγεγραμμένα. Οι ιστορικοί αποφαίνονται ότι αυτοί που στήριξαν τους Οθωμανούς για αυτονομούμενο κρατήδιο της Θράκης, δηλαδή οι Οθωμανοί και οι Νεότουρκοι ουσιαστικά, αυτοί ουσιαστικά στο τέλος τους απεγύμνωσαν, τους εγκατέλειψαν, και η μόνη που έμεινε να τους στηρίζει για να αποσωβηθεί ο μεγαλύτερος κίνδυνος ήταν η Ελλάδα. Στην τελική γραμμή ήταν η Ελλάδα η οποία εγκατέλειψε το όνειρο, διότι όπως αναφέρεται ο Βενιζέλος ζήγησε ότι διπλωματικά αυτό θα επέφερε δεινά στη χώρα από τις μεγάλες δυνάμεις. Έχουμε πλέον την απόλυτη εγκατάσταση των Βουλγάρων εδώ επί 7 σχεδόν χρόνια. Οι συνθήκες άθλιες, και θα σας αναφέρω ότι μόνο στην Κομωτινή επεβίωσαν οικογένειες ελληνικές, αυτά δεν είναι δικά μου, σας παραπέμπω στον Στύρπνα Κυριακίδη και στα επίσημα αρχεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 10 οικογένειες επιφανείς. Όταν λέμε 120.000 πρόσφυγες, είναι τεράστιος αριθμητικά πληθυσμός. Όλοι οι Ρωμνοί οι οποίοι εγκατέλειψαν την περιοχή. Προνόμια καλής μεταχείρισης πήραν, είναι αλήθεια, οι μουσουλμάνοι και δεν έφυγαν πολλοί. Μάλιστα αναφέρεται ότι με το άκουσμα ότι έρχονται οι Βούλγαροι ήδη από τον Αύγουστο, σε 3 μέρες πήραν το δρόμο της προσφυγιάς σχεδόν περί τις 30.000 Έλληνες, εκ των οποίων μόνο οι 2.000 ήταν μουσουλμάνοι και οι 28.000 ήταν Ρωμνοί. Και σταδιακά, ήδη από τους προηγούμενους μήνες, 120.000 πρόσφυγες. Κυρίες και κύριοι, άδειασε η Θράκη από ελληνισμό.
το εκμεταλλεύτηκαν στις διαπραγματεύσεις από το 18 οι Βούλγαροι. Αυτό το διαπραγματεύτηκαν. Αλλά χάρη στον Χαρίσιο Βαμβακά, σε άριστη συνεργασία με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ανετράπει το επιχείρημα ότι εδώ, έλεγαν οι Βούλγαροι, δεν υπάρχει αναπνοή Ρωμιού. Γιατί να δοθεί η Θράκη στην Ελλάδα? Εδώ είναι ρίζα, γη και έδαφος ανέκαθεν βουλγαρικό. Το εκμεταλλεύτηκαν. Έτσι έχουμε Σεπτέμβριος του 18. Ανακουχή Βουλγάρων με τους συμμάχους, τελειώνει η περιπέτεια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και αρχίσει πλέον η συζήτηση για το διαμελισμό του μεγάλου ασθενούς, όπως λέει ο Γρηγορίου ο μεγάλος ιστορικός, του μεγάλου ασθενούς που είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εδώ αρχίζει τώρα να ξεδιπλώνεται το νήμα. Εδώ εγκαθίσταται από τον Οκτώβριο του 1918 ένας Γάλλος συνταγματάρχης, ο Αλιέ, μαζί με μονάδες του Γαλλικού στρατού, κάποιο τάγμα Σενεγαλέζων, μία δημιουργία Βρετανών, προκειμένου να ελέγξει την 10η Βουλγαρική Μεραρχία, η οποία επόπτευε σε όλη την περιοχή της Θράκης, και ταυτοχρόνως να εξασφαλίσει την ελεύθερη, θα λέγαμε, μετακίνηση εμπορευμάτων και πληθυσμού διαμέσου της σιδηροδρομικής γραμμής Πυθίου Κωνσταντινούπολεως. Ο κύριος αυτός υπήρξε προκλητικά και θα έλεγα επέσχυντα φιλοβούλγαρος, με απόλυτη βεβαιότητα ότι η Θράκη ουδέποτε θα δοθεί στους Έλληνες αλλά στους Βουλγάρους. Και πρέπει να σας πω ότι και οι μεγάλες δυνάμεις ήταν αντίθετες, και οι Αμερικανοί, οι Άγγλοι κατά το γνωστό η αρχή της ουδετερότητας, οι Ιταλοί δεν ήθελαν να ακούσουν η Θράκη να δοθεί στους Έλληνες υπέρ των Βουλγάρων, και βέβαια δύο πρόσωπα πρέπει να τιμήσουμε, πλησιάζει η ημέρα της επετείου μας, είναι ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Κλεμανσό και ο αρχιστράτηγος της Ανατολής, ο Γάλλος Φρανσέ Ντεσπερέ. Αυτοί είπαν στο Βενιζέλο ότι θα αγωνιστούμε παντή στένη και πάση δυνάμει η Θράκη να δοθεί στην Ελλάδα, διότι ο σύμμαχος της Αντάντ στηρίξατε όλη την προσπάθεια εναντίον του άξονα. Έτσι έχουμε αυτό το πλαίσιο το διπλωματικό που ήταν ασφικτικό. Μέσα από αυτά που θα ακούσουμε και θα αναλύσουμε, και αν θέλετε να ρωτήσετε και στο τέλος, θα δείτε πολλές αναλογίες με τις ζυμώσεις που γίνονται στην Ευρώπη σε σχέση τώρα με την Ελλάδα, για συμμάχους και φίλους. Κυρίες και κύριοι, η ιστορία διδάσκει κάτι πικρό. Στις πολιτικές διακρατικές σχέσεις δεν υπάρχουν δίκαια, υπάρχουν συμφέροντα. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό στην εξωτερική πολιτική, δυστυχώς θρυνεί στα μπουκαίδια του. Συμφέροντα, όχι δίκαια. Τα δίκαια είναι ηθική αρχή για αυτούς που δεν έχει αξία. Τα συμφέροντα, τα γεωστρατηγικά, τα γεωπολιτικά, τα οικονομικά. Αυτά σκέφτονταν οι μεγάλες δυνάμεις. Και ήθελαν μια Βουλγαρία για να την ελέγχουν, διότι φοβόντουσαν μια δυνατή Ελλάδα ως δύναμη, υπερδύναμη της Ανατολής. Έτσι, εκείνη την περίοδο οι Βούλγαροι αρχίζουν πλέον να εκμεταλλεύονται τις φιλίες των συμμάχων μας κατά τα λοιπά. Δεν δέχονται σε καμία περίπτωση να απομακρυνθούν Γάλλοι στρατιώτες και να έρθουν εδώ Έλληνες. Ακόμη είναι 1918. Δεν δέχονται να εγκατασταθεί ούτε καν να περάσει χακή Έλληνα φαντάρο από εδώ, γιατί θεωρούσαν ότι αυτό θα ήταν αραβώνας της Ελλάδος με την περιοχή και άρα τελική σύζευξη και προσχώρηση αυτού του εδάφους στον μητρικό μας κορμό. Δεν ήθελαν ούτε στην Διασυμμαχική Επιτροπή να υπάρχει στρατιωτικός αντιπρόσωπος Έλληνας. Υπερβολικά πράγματα. Στη Σόφια υπήρχε μια τέτοια επιτροπή. Τελικά εκεί τοποθέτησε ο ευφυής κατά τα λοιπά Βενιζέλος, τον γνωστό σε όλους μας πατριώτη που αγαπούσε φοβερά την Θράκη, τον Κωνσταντίνο Μαζαράκη Ενιάν, αυτόν τον άξιο ένστολο, ο οποίος έδωσε τα πάντα για την υπόθεση του θρακικού ελληνισμού και στην περίπτωση της Ανατολικής Θράκης 5 χρόνια μετά. Επίσης, τι επικαλούνταν? Τα πλαστά στατιστικά δεδομένα
και τα έδωσαν στον Αμερικανό πρέσβη στη Σόφια, μια στατιστικής μελέτης κάποιου Ριχάρδου Φον Μάξ, μίσθαρνο όργανο των Βουλγάρων, σας πληροφορώ, ο οποίος τι έλεγε, ότι εδώ στην περιοχή δεν υπάρχει ρίζα ελληνική, όλο το Βιλαέτιον Αδριανού πόλεως 485.000, αυτά ήταν τα δεδομένα, 377.000 χριστιανοί και άπαντες Βούλγαροι. Μα αυτό δεν ευσταθεί ούτε ιστορικά. Η Αδριανούπολη ήταν μήτρα ελληνισμού και πολιτισμού. Οπότε τα υποβάλλουν στις μεγάλες δυνάμεις προκειμένου να φέρουν σε δύσκολη θέση τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Και εκεί βλέπετε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν. Διότι αυτά ήταν στοιχεία τα οποία δεν μπορούσαν εύκολα να αναιρεθούν. Ήταν σε δεινή θέση, διότι ήξερε ο Βενιζέλος, ο οποίος ήταν ρεαλιστής πολιτικός, ότι το άδειασμα της Θράκης, 120.000 Έλληνες, ήταν δύσκολο να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα ότι τάχα αναγκάστηκαν να φύγουν προς τις μεγάλες δυνάμεις. Αυτοί θα έλεγαν ότι εδώ έχουμε Βούλγαρους. Και οφείλω να σας πω ότι το δούλεψαν καλά το επιχείρημα οι Βούλγαροι, διότι αναφέρουν πολλοί μελετητές, ίσως κατ' υπερβολή, ότι εδώ υπήρχαν περί τις 20.000 υπαλλήλους Βούλγαροι. 20.000 υπάλληλοι Βούλγαροι, χωροφύλακες, ο στρατός, πέραν το ότι είχαν μεταφέρει πληθυσμούς από τα έσω της Βουλγαρίας προκειμένου να λιώσουν την πληθυσμιακή σύνθεση και έτσι να πούν στις μεγάλες δυνάμεις, γιατί στους Έλληνες δεν υπάρχει ελληνικό στοιχείο στη Θράκη. Εξού και η απόκσιση των ελληνικών επιγραφών των Αγίων στις εικόνες της Μαρόνιας, της Κροβίλης, των Ασκητών. Εξού και η απόκσιση των σχετικών επιγραφών στις εικόνες της Ξυλαγανής, της Παλές. Εξού και η αλλίωση των ονομάτων στα μάρμαρα των τάφων. Έτσι, τι γίνεται. Αντιδρά η Διοικούσα Επιτροπή του Εναθήνες Πανθρακικού Συνεδρίου, η οποία συντάσσει υπόμνημα με στατιστικά δεδομένα και αποδεικνύει ανέκαθεν ιστορικά ότι εδώ ο λαός ήταν ελληνικός, ότι εδώ υπήρχε ακμαία παρουσία ελληνισμού, που εξαιτίας των φρικοδών μεθόδων των Βουλγάρων εγκατέλειψε την Πατροαγή. Και αυτό το υποβάλλουν σε αντιπερισπασμό προς τους Βουλγάρους οι Εναθήνες στρατιώτες προς τον Αμερικανό πρέσβη, ο οποίος έδρευε στην Αθήνα. Καθαρά για αντιπερισπασμό. Και αυτά πηγαίνουν τα έγγραφα στο Παρίσι, όπου γίνεται η διάσκεψη για την ειρήνη. Ο Μαζαράκης Ενιάν, το αναφέρουν οι πηγές, μεγάλος πατριώτης, φιλοθρακιώτης, θα έλεγα ήρωας για τη Θράκη, με κάθε θεμητό και αθέμητο μέσο, δεν λογάριασε τίποτα, ήταν μέσα στη Βουλγαρία, με κάθε θεμητό και αθέμητο μέσο, πείθει τους πάντες, προκειμένου η βουλγαρική κυβέρνηση, που είχε πάρει ομήρους αρκετούς χιλιάδες στρατιώτες και τους είχε στα κρατητήρια της Βουλγαρίας, να επιτρέψει την επαναφορά των Ελλήνων Θρακών στην Πατροαγή. Και αυτό το πετυχαίνει ο Μαζαράκης Ενιάν. Και οφείλω να σας πω ότι ο Βενιζέλος αυτά τα χρησιμοποιεί και μιλά στην συνδιάσκεψη, λέγοντας ότι το σχέδιο είναι διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ότι στο πλαίσιο της συμμαχίας δεν πρέπει να φοβούνται τους Έλληνες οι σύμμαχοι, θα πρέπει να επιτρέψουν η Ελλάς να γίνει η μεγάλη δύναμη της Μεσογείου, στο πλαίσιο μιας διαλυμένης αυτοκρατορίας. Το επιχείρημα των Βουλγάρων, που συνεχώς ήταν υποτακτική, τα περιγράφουν οι πηγές τόσο γλαφυρά, που λέει κανείς πώς αυτοί οι Ευρωπαίοι πολιτικοί τόσο εθελοτυφλούσαν. Δεν εθελοτυφλούσαν. Τα συμφέροντά τους επιδίωκαν, διότι δεν ήθελαν μία ισχυρή Ελλάδα, ουσιαστικά διάδοχο μίας καταραίουσας και ψυχοραγούσας και διαλυόμενης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν ήθελαν Ελλάδα υπερδύναμη στη Μεσόγειο. Γι' αυτό ήθελαν ένα φερέφωνο, ένα μίσθαρνο όργανο, ένα χειρένιο κράτος που λεγόταν Βουλγαρία του Αιγαίου. Και έτσι, πραγματικά, τι κάνουν. Πηγαίνουν οι Βούλγαροι και λένε ότι είναι άδικο. Δεν να μας αφήνουν οι Έλληνες να βγούμε στις θερμές θάλασσες, από πίσω οι Ρώσοι, για να μην ζούμε με μύθους περί Ρώσων, να είμαστε προσγειωμένοι στην Ελλάδα. Πρέπει να τα συγγίζουμε τα πράγματα. Λοιπόν,
Και απαντά ο Βενιζέλος: «Έχετε κάλλιστα και ωραιότατα λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα. Το επιχείρημά σας απορρίπτεται, κύριε». Αυτά τα άκουγαν οι Ευρωπαίοι, γιατί ο Βενιζέλος ήταν δεινός ρήτορ, ήταν εύστροφος, ήταν ευφυής. «Έχετε τόσους λιμένες. Όλη η Μαύρη Θάλασσα δική σας. Γιατί την μικρή, μικρή, παράκτια περιοχή της Θρακικής γης». Όλα αυτά είναι ζυμώσεις. Πείθεται ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ίλσον. Είναι ο γνωστός πρόεδρος, αν έχουμε ποντίους εδώ, ο οποίος δέχτηκε τον Αρχιεπίσκοπο Τραπεζούντος Χρύσανθο, τον Άγιο των Ποντίων και Εθνάρχη του Ποντιακού Ελληνισμού στο Παρίσι, όταν ο τότε Τραπεζούντος του είπε: «Πρέπει να ιδρυθεί, αν όχι Ποντιακό, Πόντο Αρμενικό κράτος». Και εκεί έδωσε υπόσχεση μεγάλη, αλλά δεν την τήρησε. Το ίδιο έκανε και εδώ. Λέγει του Βενιζέλου ότι δικαιωματικά η Θράκη ανήκει στην Ελλάδα. Και όταν έρχεται η αντιπροσωπεία των Βουλγάρων μαζί με τους Αμερικανούς μισιονάριους, δηλαδή ιεραποστόλους, και διαστρεβλώνουν τα δεδομένα, παίρνει πίσω την υπόσχεση που έδωκε στο Βενιζέλο. Θα πρέπει να την πάρουν οι Βούλγαροι τη Θράκη, και ακούσατε παρακαλώ, ικανοποιούν το αίτημα των Βουλγάρων οι Αμερικανοί. Ίσως σας φαίνεται παράξενο. Οι Αμερικανοί ήταν οι πιο σκληροί αντίπαλοι του Βενιζέλου για την πατρίδα μας στη Δυτική Θράκη. Ήθελαν να δοθεί στη Βουλγαρία. Και αποδέχονται το επιχείρημα των Βουλγάρων να δοθεί και τμήμα της Ανατολικής Θράκης. Όχι μόνο η Δυτική και η Δυτική και η Ανατολική. Και το κάνουν δεκτό. Τότε βλέπουμε ότι και οι Ιταλοί συμπαρατάσσονται. Οι Ιταλοί ενοχλούνταν γιατί ο λιμένας της Αλεξανδρούπολης επρόκειτο να δοθεί στην Ελλάδα. Και εφοβούντο οικονομική ανάπτυξη και τα λοιπά. Αυτοί ήθελαν να διεισδύσουν μέσα στην περιοχή της καταραίωσας αυτοκρατορίας. Και έχουμε τώρα απέναντί μας τους Ιταλούς και πολύ περισσότερο τους Αμερικανούς, οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν για ελληνική Θράκη. Δεν θέλουν να τα ακούσουν. Αυτά όλα κατά το Γενάρη του 1919. Ο Βενιζέλος αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Τότε, επειδή υπάρχει απόλυτη διαφωνία, σε ειδική επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει για την οριοθέτηση της Θράκης και για την τύχη της, αποφασίζεται ότι εκεί θα τεθούν όλα τα θέματα και ό,τι αποφασίσει αυτή η επιτροπή θα εισηγηθεί στις μεγάλες δυνάμεις. Να σας πω, αν ποτέ διαβάσετε κάπου, για να το έχετε υπόψη, αυτό ήταν το περίφημο συνέδριο των 10. Όλα αυτά γίνονταν δηλαδή με 10 πρόσωπα. Ήταν πρόεδρος Ηνωμένων Πολιτειών, πρωθυπουργός Αγγλίας, πρόεδρος Γαλλίας, πρωθυπουργός Ιταλίας και βέβαια ήταν και η Ελλάδα παρούσα και εκπρόσωπος της Ιαπωνίας, μαζί με τους υπουργούς των εξωτερικών. 5 αρχηγοί κρατών και 5 υπουργοί των εξωτερικών. Το ανώτατο συμβούλιο των 10, έτσι ονομάστηκε. Σε αυτές τις ζυμώσεις λοιπόν, βλέπουμε ότι η Επιτροπή αρχίζει να συνεδριάζει. Αρχίζει να συνεδριάζει και έτσι βλέπουμε ότι οι εξελίξεις τρέχουν. Η Επιτροπή αυτή, σας πληροφορώ, ότι αντικειμενικά εισηγείται στο ανώτατο συμβούλιο ότι η Θράκη ιστορικά, πολιτιστικά, γεωγραφικά ανήκε και ανήκει στην Ελλάδα. Η πρόταση φτάνει στο Ανώτατο Συμβούλιο και ενώ δίνεται εντολή κατά τις 20 Απριλίου του 19 να εκενωθεί η Θράκη από τους Βουλγάρους και θα είχαμε πολύ πιο πριν ελευθέρεια, τότε ξαφνικά οι Ιταλοί κάνουν έφοδο στη Μικρά Ασία και στο Ικόνιο. Και τώρα υπάρχει ένα ρητορικό ερώτημα. Σμύρνη αντί της Θράκης για τους Έλληνες. Τι σημαίνει αυτό? Όταν οι Ιταλοί εισχώρησαν μέσα στη Μικρά Ασία, δεν άρεσε αυτό στους Άγγλους και στους Γάλλους και σκέφτηκαν οι παμπώνυροι Άγγλοι, ο Λόιδ Τζόρτζ, ο τότε πρωθυπουργός τους: «Θα στείλουμε τους Έλληνες σε ακτίνα 100 χιλιόμετρων το 1919 να αποβιβαστούν στη Σμύρνη για να ανακόψουμε την παντοδυναμία των Ιταλών. Οπότε δεν θα έχουν παράπονο,
παίρνουν την περιοχή της Σμύρνης. Για 5 χρόνια εκεί θα ελέγχουν. Δεν την παραχώρησαν τη Σμύρνη στην Ελλάδα. Ζούμε με άλλους μύθους. Αυτά όταν τα λέμε στην Ελλάδα, αντιδρούν κάποιοι, αυτά είναι προδοσίες, καμιά προδοσία. Δεν παραχωρήθηκε από τους μεγάλους δυνάμεις, από τις μεγάλες δυνάμεις η παράκτεια περιοχή της Μικρασίας. Ήταν ουσιαστικά επόπτηση η Ελλάδα. Και έκαναν έναν αντιπερισπασμό για να ανακόψουν τους Ιταλούς. Το θέμα της Θράκης, ενώ στις 20 Απριλίου έπρεπε να λήξει, πάει πίσω. Άλλη δηλαδή ανατροπή των πάντων, ενώ είχε τελειώσει. Γίνεται συμφωνία, σας πληροφορώ, μεταξύ Ελευθερίου Βενιζέλου και Ιταλικής κυβερνήσεως. Η Ιταλία υπόσχεται ότι θα ενισχύσει τις διεκδικήσεις της Ελλάδος και ο Βενιζέλος τους λέγει θα διεκδικήσετε ένα προτεκτοράτο ιταλικό στην Αλβανία και εμείς θα το στηρίξουμε. Έτσι το πρώτο εμπόδιο αντιμετωπίζεται και οριοθετείται τον Αύγουστο του 19 ποια θα είναι η Θράκη. Η Βουλγαρία χάνει, υποδιοίκηση Ντεντέαγατς, τα 7-8 υποδιοίκησης Κομωτινής, τα 5-6 υποδιοίκησης Σουφλίου, τα χάνει. Τα 4-5 της υποδιοίκησης Δαρίδερε, το 1-5 του Αχίτζελεπί και το 1-6 της υποδιοίκησης Εγρίδερε. Όλα τα υπόλοιπα παραχωρούνται στην Ελλάδα. Όλα. Αυτή η Θράκη που ξέρουμε σήμερα. Έτσι το Σεπτέμβριο του 19 παρά τις αντιδράσεις και πάλι των Αμερικανών, οι μεγάλες δυνάμεις αποφασίζουν, γραμμή αγγλογαλλική, ισχυρή γραμμή, ότι πλέον τα γαλλικά στρατεύματα και τα συμμαχικά στρατεύματα εν γέννη μπορούν να έρθουν και να κατακτήσουν το τρίγωνο Ξάνθης. Ποιο είναι το τρίγωνο Ξάνθης? Το τρίγωνο Ξάνθης είναι ο σημερινός νομός Ξάνθης, ίσα με τον Ίεσμο, τον ποταμό Τράβο. Μέχρι εκεί θα γίνονταν η απελευθέρωση και δεν θα υπήρχε δυνατότητα να απελευθερωθεί ο υπόλοιπος νομός Ροδόπης και βέβαια ο νομός του Εύρου, το γνωστό μας Δεδέαγατς, Φέρες, Σουφλί, Διδημότικο. Θα σας πω κάτι, κυρίες και κύριοι, το οποίο αποδεικνύει την κίνηση ΜΑΤ του Ελευθερίου Βενιζέλου. Εδώ φαίνεται η στόφα του πολιτικού άνδρα, άξιος θαυμασμού σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Για να φτάσουν οι μεγάλες δυνάμεις και να πούν στρατεύματα έσως στο τρίγωνο Ξάνθης, νομός Ξάνθης μέχρι τον Ιεσμό, έβλεπε ο Βενιζέλος ότι δεν το ήθελαν ούτε αυτό οι Αμερικανοί. Και οι Γάλλοι ναι μεν, αλλά τότε τι κάνει αυτός ο μεγάλος άνδρας? Μόνο και μόνο να φέρει συμμαχικό στρατό εδώ και να απαγκιστρώσει την Θράκη από τους όνυχες των Βουλγάρων, γυρίζει και τους κάνει δελεαστική πρόταση. Είναι κίνηση ΜΑΤ, είναι διπλωματία στην κατάλληλη στιγμή. Δεχόμαστε ως Ελλάς σε μια πρώιμη φάση να εκενώσετε την Θράκη, τους λέγει, από τους Βουλγάρους και δικά σας στρατεύματα να περιφρουρούν την περιοχή. Αυτό καλοάρεσε στις μεγάλες δυνάμεις και αυτό ποιο ήταν? Αυτό ήταν το σχέδιό του, να φύγει η στρατιωτική δύναμη των Βουλγάρων και σταδιακά πίστευε, όπως και απεδείχθη, ότι θα μπορέσει να κατακτήσει η Ελλάς την Θράκη αφού δεν θα υπάρχουν τα νύχια των Βουλγάρων εδώ. Και το πέτυχε. Το δέχονται και δίνεται εντολή ώστε το τρίγωνο της Ξάνθης να απελευθερωθεί από τον ελληνικό στρατό. Αυτή η κίνηση, εγώ κατά την ταπεινή μου άποψη θεωρώ ότι είναι η αρχή του τέλους για τους Βουλγάρους, η αρχή του τέλους, αλλά και η αρχή για την επάνωδο του ελληνισμού εδώ. Αν δεν το έκανε αυτό και επέμενε, όχι, στην Ελλάδα θα δοθεί η Θράκη, θα αντιδρούσαν. Όταν τους είπε, δεν μπαίνουμε εμείς με στρατό, κατακτήστε εσείς με συμμαχικά στρατεύματα, διώξτε τους Βουλγάρους. Αυτό ήταν η πιο ευφυής κίνηση που μπορούσε να κάνει. Και έπιασε τόπο, πιστέψτε με. Έτσι, ο αρχιστράτηγος της Ανατολής Δεσπερέ δίνει εντολή στον Σαρπί, ο γνωστός μας Σαρπί, στρατηγός αυτός, ο οποίος εγκαθίστανται στην Κομωτινή, να διεκπεραιώσει και να εκτελέσει την απόφαση των μεγάλων δυνάμεων. Ο Σαρπί, όπως και ο συνταγματάρχης Αλιέ, ένα χρόνο πιο πριν είχε έρθει εδώ Αλιέ, ήταν αναφανδών είτε υπέρ των Οθωμανών είτε υπέρ των Βουλγάρων. Πάντως όχι υπέρ των Ελλήνων. Και έκαναν πολλές ατιμίες, δόλιες πονηρίες
προκειμένου να μας δημιουργήσουν πρόβλημα. Έρχεται εδώ και βεβαίως δίνεται εντολή ώστε στις 4 Οκτωβρίου του 1919 ξεκάθαρα η ενάτη ιεραρχία υπό τον στρατηγό Λεναρδόπουλο μπαίνει στην Ξάνθη. Παραδίδεται από τον Σαρπή, ο οποίος εγκαθίσταται εδώ, και πλέον το τρίγωνο Ξάνθης, είναι ελληνικό. Ίσαμε τον ίασμο. Αυτά Οκτώβριος του 19. Εδώ εγκαθίσταται διασυμμαχική διοίκηση, να είμαστε ειλικρινείς, γαλλική κατοχή στην πραγματικότητα, όχι διασυμμαχική διοίκηση, οι Σενεγαλέζοι και ελάχιστοι, θα λέγαμε, Βρετανοί στρατιώτες, δημιουργία, γαλλική κατοχή και μάλιστα με επικεφαλής έναν Σαρπή, ο οποίος δεν ήταν και ο πλέον φιλικός. Σε όλο αυτό το διάστημα, ποια ήταν η στάση των μουσουλμάνων? Έχουμε διαρωτηθεί. Οι μουσουλμάνοι είχαν υποστεί τα πάνδυνα. Και οφείλω να σας πω ότι από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 18, μόλις τελείωσε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, είχαν εκφράσει με γραπτά και υπομνήματα την επιθυμία να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Δεν μιλάω για τον απλό λαό. Ο απλός λαός, με βεβαιότητα σας λέω, τα έχω φέρει εδώ, είναι και παλιές μου δημοσίευσεις και αναρτήσεις, όλα είναι του Χαρισίου Βαμβεκά και της εγγονής του, της Καλλιόπης Μουσιοπούλου Παπαθανάση. Είναι το προσωπικό του αρχείο, του ΙΠΕΞ. Λοιπόν, πώς απελευθερώθηκε η Θράκη? Ο απλός μουσουλμανικός λαός, κατά συντριπτική πλειοψηφία, να ξέρετε ότι ήταν υπέρ της ενσωματώσεως της Θράκης στην Ελλάδα. Δεν ήθελαν να ακούσουν ούτε για Νεότουρκους που τους εγκατέλειψαν το 13, ούτε για Βουλγάρους. Αλλά υπήρχαν βέβαια και οι εκπρόσωποι του Νεοτουρκικού Κομιτάτου της Θράκης, το οποίο ήταν οι ακραίοι Νεότουρκοι Εθνικιστές, οι οποίοι βέβαια ήθελαν το όνειρο του 1913 περί αυτονομίας να το επαναφέρουν και πάλι, τώρα πλέον που τα πράγματα ήταν ευνοϊκά και ο αγωνιστής Βενιζέλος είχε διώξει τους Βουλγάρους από την Ξάνθη. Τότε στέλνονται πολλά υπομνήματα, αλλά ο Βενιζέλος δίνει εντολή στο Μαζαράκι Ενιάν, που ήταν μέσα στη Σόφια, να προσετεριστεί τους μουσουλμάνους βουλευτές της Βουλγαρικής Βουλής, διότι ως επαρχία Βουλγαρίας εδώ επί 7 χρόνια οι εδώ μουσουλμάνοι εκπροσωπούνταν σε επίπεδο αντιπροσώπευσης βουλευτών από τους 8 γνωστούς μουσουλμάνους της Βουλγαρικής Βουλής. Τους πλησιάζει και τους λέει: θα πάτε στον Κρετιέν, τον στρατηγό, τον Γάλλο κρατηγό Κρετιέν, ο οποίος είναι στη Σόφια, και θα του εκθέσει τα ζητήματά σας. Αρνείται να τους δει και τότε τους κατευθύνει να γράψουν υπόμνημα. Και ακούστε τώρα υπόμνημα, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Γράφουν οι μουσουλμάνοι βουλευτές της Τράκης, γράφουν υπόμνημα, το καταθέτουν στον αρχιστράτηγο Ντεσπερέ, όπου δηλώνουν απερίφραστα ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επιβίωσης με βουλγαρική κατοχή, διότι η φυλή και το γένος μας έχει εξευτελιστεί, και ουσιαστικά λένε ότι δεχόμαστε συμμαχικά στρατεύματα να πατήσουν το πόδι τους στην Θράκη με τη συμμετοχή Ελλήνων, διότι το έθνος των Ελλήνων είναι τόσο φιλελεύθερο με το οποίο μπορεί να ζήσει το μουσουλμανικό στοιχείο. Αυτά είναι γραπτά και τα υπογράφουν όχι οι Ρωμνοί, οι βουλευτές μουσουλμάνοι της Βουλγαρικής Βουλής. Αναφανδών υπέρ συμπράξεως μαζί με τους Έλληνες. Και οι μουσουλμάνοι έλεγαν: αν όχι αυτονομημένο κράτος μόνο με μας, Έλληνο-τουρκική αυτονομία. Ποτέ όμως τουρκοβουλγαρική αυτονομία. Αυτό δείχνει ότι μέσα τους καταλάβαιναν πως τα πάνδυνα από τους Βουλγάρους δεν θα τέλειωναν ποτέ. Ότι μόνο αν κόβονταν ο ομφάλιος λόρος και ερχόταν εδώ ελληνικός στρατός και υπήρχε ένωση με την Ελλάδα της Θράκης, τότε θα μπορούσαν να επιβιώσουν και να προκόψουν. Όπερ και γένετο ευτυχώς και ζουν αρμονικά με το χριστιανικό πληθυσμό. Το κατάλαβε ο απλός λαός κατά 85%. Κατά 85% υπέρ. Αυτό δεν μπορούσαν οι Νεότουρκοι να το παρακάμψουν. Τους πονούσε. Αλλά αυτό ήταν μια πικρή αλήθεια που το έβλεπαν και το διαπίστωναν, ότι ο λαός τους δεν ήταν μαζί τους. Αυτό επιδίδεται το υπόμνημα στις μεγάλες δυνάμεις. Οι Βούλγαροι, όταν τον μαθαίνουν, απειλούν τους μουσουλμάνους βουλευτές ότι θα τους δολοφονήσουν. Ο Μαζαράκης Ενιάν τους φυγαδεύει Κωνσταντινούπολη, Μασαλία, Παρίσι, προκειμένου να τους σώσει. Και τους σώζει. Και κορυφαίος αυτών των βουλευτών ήταν ο Ισμαήλ Χακί.
Έτσι έχουμε όλη αυτή την αναστάτωση και τελικά, επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα το 19, στις 30 Σεπτεμβρίου, σχετικά με τον πληθυσμό που συνεχώς το χρησιμοποιούν οι Βούλγαροι, στέλνει εδώ τον Χαρίσιο Βαμβακά. Ο σωτήρας της Θράκης, θα έλεγα και πάνω από το Βενιζέλο, είναι ένας άνδρας. Ο Κοζανίτης Χαρίσιος Βαμβακάς, ο προσωπικός φίλος του μεγάλου Οικουμενικού Αείμνηστου Πατριάρχου Ιωακήμ του Τρίτου και βουλευτής εκλεγμένος στην πρώτη Εθνοσυνέλευση στο πρώτο Σύνταγμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1909. Ο Χαρίσιος Βαμβακάς, αυτός ο γνωστός νομικός διπλωμάτης, εύστροφος ευφυής άνδρας, ο οποίος έσωσε τη Θράκη. Έρχεται εδώ και αναφέρει η εγγονή του, κύριε Μανδάνη, εσείς που είστε και από την Αλεξανδρούπολη, έχετε Παπαθανάσιδες, που είναι ο γαμπρός του Χαρισίου Βαμβακά που παντρεύτηκε τη θυγατέρα του στην Αλεξανδρούπολη, υπάρχουν απόγονοι, η εγγονή του, η Καλλιόπη Παπαθανάση Μουσιοπούλου, ο Δήμος πολύ σωστά έδωσε όνομα, ονομασία οδού, λέει, τι έλεγε ο παππούς της, από τη στιγμή που μη ανακαινώθη το τηλεγράφημα του κυρίου Βενιζέλου, μία κεντρική ιδέα νύχτα και ημέρα στρομπιλίζει εις το νου μου. Πώς το συντομότερο θα επιτευχθεί η επί των ημερών μου απόδοση της πολυμαρτυρικής Θράκης στην μετέρα Ελλάδα. Και ο Χαρίσιος Βαμβακάς, αυτός ο ήρωας, αυτός ο ευπατρίδης, το πέτυχε. Πρώτα-πρώτα, του ζητά ο Βενιζέλος τεκμήρια και ντοκουμέντα για την ελληνική κατάσταση εδώ. Τον ενημερώνει ότι εδώ δεν υπάρχει ψυχή Ρωμιού. Όλα είναι βουλγαρική κατοχή. Έρχονται οι διασυμμαχικές δυνάμεις και βρίσκουν εδώ βουλγάρους χωροφύλακες, εγκατεστημένους βουλγάρους στα σχολιά μας, στις εκκλησιές μας, στα τζαμινιά μας, στα σπίτια μας, στα καταστήματα, στα χωράφια μας. Και του λέει, κύριε Πρωθυπουργέ, επιγόντως μία λέξη, παλινόστησης προσφύγων, να ανατρέψουμε τα κακά δεδομένα. Και του δίνει εντολή, πάση δυνάμει, φέρε πίσω τους Έλληνες της Θράκης να ανατρέψουμε τα επιχειρήματα των Βουλγάρων μιλιταριστών. Και έρχεται εδώ και κερδίζει την εμπιστοσύνη του Ντεσπερέ, την εμπιστοσύνη του Σαρπί. Έρχεται εδώ και οργανώνει, όπως λέει η εγγονή του, σε 4 σελιδούλες χαρτί τον διοικητικό καταστατικό χάρτη της Θράκης. Σε 4 σελίδες, σε μια νύχτα. Και παίρνει τα σχολιά πίσω, τις εκκλησιές, βρίσκεται εδώ, δεν έχουμε δεσπότη, ο δεσπότης είναι στη Θάσο, είναι ο Μαρονίας Μελισσινός Χριστοδούλου. Έρχεται εδώ ο Μαρονίτης στην καταγωγή, ο Αρχιμανδρίτης, πολύ μορφωμένος, ο Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, μετέπειτα Μητροπολίτης Κορίνθου, και το έχω πει πολλές φορές σε εσάς εδώ που με ακούτε, και ο πρώτος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής που ήταν Μαρονίτης. Λοιπόν, έρχεται εδώ εκπρόσωπος του Πατριαρχείου και παίρνουν τις εκκλησίες και παίρνουν τα σχολιά και ανοίγουν τα σχολιά και καλούν τους δασκάλους και τους νηπιαγωγούς. Δουλειά και εργασία νυχτημερών. Αντιδρούν οι Βούλγαροι να εγκαταλείψουν τα χωράφια, τα σπίτια, τα καταστήματα. Παλεύει ο Χαρίσιος Βαμβακάς μαζί με τον Αρχιμανδρίτη Μιχαήλ Κωνσταντινίδη, τον συμπατριώτη μας, τον Μαρονίτη, και καταφέρνουν και τα παίρνουν πίσω. Δίνει μέσω του επισιτισμού κάθε τι το δυνατό για επιβίωση, αρχίζουν οι Έλληνες και παίρνουν θάρρος. Τα μαθαίνουν ότι αυτά γίνονται και αρχίζει η επιστροφή. Αναφέρεται ότι κατά το Γενάρη του 1920, εδώ ήρθε 30 Σεπτεμβρίου του 19 ο Βαμβακάς, 25 και στη συνέχεια άλλες 25.000 Έλληνες στρατιώτες αρχίζουν και επιστρέφουν. 50.000 το Γενάρη με Φλεβάρι του 20. Και οργανώνει την υγεία, την περίθαλψη, κλινοσκεπάσματα, διοικητικός χάρτης, έχει καλές σχέσεις με τους μυστικούς πράκτορες των Γάλλων, με την αστυνομία, την χωροφυλακή των Γάλλων, τον εμπιστεύονται, τον αγαπούν. Αλλά γνωρίζει καλά ότι εδώ υπάρχουν πολλοί μνηστήρες και ότι πρέπει να κινητοποιηθεί. Ποια ήταν τα σχέδια? Οι Τούρκοι τι έλεγαν? Εδώ θα γίνει είτε απόλυτη παραχώρηση της Θράκης στην Τουρκία, είτε θα γίνει αυτονομημένο κράτος τουρκικό. Οι Βούλγαροι έλεγαν, θα παραχωρηθεί στη Βουλγαρία η Θράκη. Άλλα σχέδια εναλλακτικά, ελληνοτουρκική αυτονομία. Άλλα σχέδια, βούλγαρο-τουρκική αυτονομία, αλλά με κηδεμονία των Βουλγάρων στην περιοχή.
Και όταν οι Έλληνες τα απέρριπταν όλα στο πρόσωπο του Χαρισίου Βαμβακά, άρχισαν και κάποιοι από τους βουλευτές να κλονίζονται στην αρχή, γιατί δεν θέλουν τουρκο-ελληνική αυτονομία ή Ρωμνή. Ο Βαμβακάς είπε, η Ελλάς έχει δίκαια στην περιοχή. Ή θα αποφασίσουν να κατανοήσουν οι συμπολίτες μας μουσουλμάνοι ότι αυτή η γη, η πολύπαθη και μαρτυρική, θα περάσει στην Ελλάδα ή θα υποστούν τα πάντα των Βουλγάρων. Ήταν αμετακίνητος ο Βαμβακάς. Και όταν δεν πέτυχαν οι Βούλγαροι ούτε το ένα, ούτε οι νεότουρκοι το άλλο, άρχισαν, όπως λένε οι ιστορικές πηγές, να βαυκαλίζουν το μυαλό του Γάλλου Σαρπί, του Φιλοβούλγαρου κατά τα λοιπά, κι άλλοτε Φιλότουρκου κι άλλοτε Φιλοβούλγαρου, και να του λένε ούτε στη Βουλγαρία ούτε στην Τουρκία, πάντως όχι στην Ελλάδα. Γαλλικό προτεκτοράτο η Θράκη. Και του καλάρεσε του ματαιόδοξου του Γάλλου ότι εδώ μπορεί να μείνουν τα γαλλικά στρατεύματα και να γίνει προτεκτοράτο γαλλικό η Θράκη. Και το καλλιεργούσε. Και πολύ κατώτεροι αξιωματικοί Γάλλοι. Υπήρχαν αξιωματικοί, αναφέρει στα απομνημονεύματά τη η Καλλιόπη Παπαθανάση Μουσιοπούλου, υπήρχαν αξιωματικοί Γάλλοι που του έλεγαν τον Βαμβακά, μα είναι δυνατόν να πιστεύει ότι εδώ ελληνική γη θα γίνει γαλλικό προτεκτοράτο? Πώς είναι δυνατόν ο στρατηγός μας να πιστεύει Βουλγάρους και Οθωμανούς, οι οποίοι εξυπηρετούν τα συμφέροντα? Και του απέδειξε ο Βαμβακάς ότι όλοι αυτοί οι νεότουρκοι άλλοτε συνεργάζονταν με τους Άγγλους, άλλοτε με την τουρκική κυβέρνηση και ουσιαστικά τον ενέπαιζαν. Ώστε τον οδήγησε, κυρίες και κύριοι, τον φιλοβούλγαρο ή φιλότουρκο Σαρπί να πει: οι μόνοι αληθινοί Έλληνες των Γάλλων, οι μόνοι αληθινοί φίλοι των Γάλλων είναι οι Έλληνες. Τέτοια ευστροφία είχε ο Βαμβακάς, τέτοια ικανότητα. Και τελικά αρχίζει, φέρνει τους πρώτους αξιωματικούς, φέρνει εδώ τους χωροφύλακες, τους Έλληνες, οι Οθωμανοί τους καλοδέχονται, το έργο είναι τεράστιο. Να ξέρετε ότι τα περίφημα ειρηνοδικεία από το Δηδημότυχο είσαμε στην Ξάνθη είναι δικό του έργο. Το εφετείο Θράκες με έδρα στην Κομωτινή δικό του έργο. Δήμοι, επαρχίες, κοινότητες δικό του έργο. Όλα δικά του. Ο λεγόμενος επικισμός που ξέρουν οι παλαιοί ετέθη από αυτόν. Από αυτόν τον άνδρα. Τον μη Θρακιώτη, αλλά λάτρη της Θράκης. Αυτόν τον Κοζανίτη από την άλλη άκρη της Ελλάδος. Τον όντως εθνικό σωτήρα της Θράκης. Και όλα αυτά τα έβλεπε ο Σαρπί. Ταυτόχρονα διπλωματική μάχη. Πείθει όλους εδώ τους ανθρώπους, τους μουσουλμάνους, ότι αν υπάρξει ένωση της Θράκης με την Ελλάδα, η Ελλάς θα σεβαστεί. Θρησκεία, περιουσία, τιμή των μουσουλμάνων. Το κατάλαβαν οι μουσουλμάνοι. Και το εκτίμησαν, διότι το πρώτο που έκανε, ξέρετε ποιο ήταν, πριν από τις εκκλησίες, για να τους δείξει τις καλές του προθέσεις, απελευθέρωσε από τα νύχια των Βουλγάρων τα τεμένη τους. Πριν από τις εκκλησίες, το Εσκί και το Γενή Τζαμί, που το είχαν το ένα μετατρέψει του Αγίου Νικολάου εκκλησιά και το άλλο των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου. Κάθε μέρα περνάμε και τα βλέπουμε. Λοιπόν, και αυτό το εκτίμησαν οι μουσουλμάνοι της περιοχής και το σεβάστηκαν. Καμία διάκριση με βάση τη θρησκεία. Ισότητα, ισοπολιτεία, όπως οφείλει σε έναν ανοιχτόν δημοκρατικών οριζόντων άνθρωπο να βλέπει τα πράγματα. Αυτός ήταν ο Χαρίσιος Βαμβακάς. Τους κέρδισε λοιπόν τους μουσουλμάνους. Οι Γάλλοι αυτό δεν μπορούσαν να το παραβλέψουν, διότι έβλεπαν στα μάτια των μουσουλμάνων ότι τον λάτρευαν τον Βαμβακά. Ήταν τόσο χρηστή η διοίκησή του, ώστε είχαν απορρίσει όλοι οι επιτελείς του Σαρπί. Και πρέπει να σας πω ότι το σχέδιο του Σαρπί για διχοτόμηση της Θράκης μέχρι τον Ίασμο, Ελλάδα από εκεί και πέρα γαλλικό προτεκτοράτο, και όλες οι άλλες μεσοβέζικες λύσεις άρχισαν σιγά σιγά σαν χάρτινος πύργος να καταραίουν, διότι ο Βαμβακάς κέρδιζε έδαφος. Επέστρεβαν οι πρόσφυγες Έλληνες, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, παπάδες που είχαν ατιμαστεί, μουσουλμάνοι, ημάμιδες, οι κεφαλές της μουσουλμανικής εδώ κοινότητας, όλα ανθοφορούσαν. Προείλαβνε ο Βαμβακάς, συνέτριψε κάθε εμπόδιο. Και όταν γίνεται γύρω στο Φλεβάρι μια έντονη συζήτηση στο Λονδίνο, ποια η τύχη της Θράκης, μαζεύονται οι μεγάλες δυνάμεις, πάλι το επιχείρημα των Βουλγάρων διαμέσου των Αμερικανών, η αιμονή των Αμερικανών. Δεν έχετε ελληνικό στοιχείο εκεί, ελάχιστοι είστε, ακόμη παραμένουν Βούλγαροι. Τότε ζητά ο Βενιζέλος και του λέει, φέρε μου βιβλία στατιστικά από το 1870 μέχρι το 1878 να τους κλείσω το στόμα εφάπαξ.
και κόβεται ο Χαρίσιος Βαμβακάς και του στέλνει στατιστικές μελέτες. Γνώριζε βέβαια ο Βενιζέλος ότι υπήρχε κενό σε ελληνικό πληθυσμό, αλλά με αυτά τα δεδομένα και τα ντοκουμέντα, τυπογραφημένα όλα, ήταν εκδόσεις παλές, τους έπεθε ότι εδώ ήταν Ελλάδα, ότι εδώ υπήρχε ελληνισμός και ότι όλα τα άλλα είναι φερτά πρόσωπα από τα βάθη της Βουλγαρίας. Αυτό δεν μπορούσαν να το αγνοήσουν οι μεγάλες δυνάμεις. Πάλι ο Βαμβακάς το εξασφάλισε τα στατιστικά δεδομένα. Και έτσι, κυρίες και κύριοι, γίνεται ένα μεγάλο γεγονός εκεί στο Φλεβάρι του 20, όταν συνεδρίασαν στο Λονδίνο. Αυτό οφείλω να το καταθέσω και αξίζει τον κόπο να δείτε ότι από εδώ αρχίζει η αντιστροφή μέτρηση. Όταν ήρθε εδώ ο Σαρπί, υπήρχε ανώτατο συμβούλιο γνωμοδοτικό εκπροσώπων των κοινοτήτων με βάση το θρήσκευμα, όχι μιλέτ, με βάση την έννοια του έθνους όπως αντιλαμβανόμαστε τώρα, με βάση το θρήσκευμα. Το πρώτο ανώτατο συμβούλιο ήταν δεκαμελές. 4 Έλληνες, 4 Μουσουλμάνοι, 1 Αρμένιος, 1 Ισραηλίτης. Μετά γίνεται 12 μελές. 4 Έλληνες, 4 Μουσουλμάνοι, 1 Αρμένιος, 1 Ισραηλίτης και 2 Χριστιανοί Γάλλοι υπήκοοι του Κάραγατς. Και μετά γίνεται 15 μελές. 5 Έλληνες, 5 Μουσουλμάνοι, 2 Βούλγαροι, 1 Αρμένιος, 1 Ισραηλίτης και 1 Λεβαντίνος ή Φράγκο-Λεβαντίνος. Και γίνεται ο μεγάλος διπλωματικός αγώνας ποιος θα εκλεγεί το Φεβρουάριο του 20 πρόεδρος. Ο Χαρίσιος Βαμβακάς αγωνίζεται να βγει ο Εμμανουήλ Δουλάς, ο φίλος και συνεργάτης του από το Κάραγατς, διότι γνώριζε ότι αν εξελέγεται ο πρόεδρος του Ανωτάτου Συμβουλίου Έλληνας, θα πήγαινε αυτό ως μήνυμα στις μεγάλες δυνάμεις ότι οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων κύριοι μίλησαν, θέλουν Ελλάδα. Και πετυχαίνει αυτός ο πανευφυής Κοζανίτης και παίρνει 5 ψήφους των Ελλήνων, την ψήφο του Αρμένιου και από τους 5 Μουσουλμάνους παίρνει 2 ψήφους, του Χαβούλ Σαλίχ και του Οσμάν Αγά. Και βγαίνει η πλειοψηφία, ο Ισραηλίτης ουδέτερη στάση, Λευκό, και ο Λεβαντίνος. Ο Λεβαντίνος κατανοητό βέβαια, διότι με τους Γάλλους παρεδώσε. Και παίρνει την πλειοψηφία στο ανώτατο διοικητικό συμβούλιο της Τράκης. Και βγαίνει ο Εμμανουήλ Δουλάς και περιχαρείς ένδακρης ο Χαρίσιος Βαμβακάς, στέλνει τηλεγράφημα και του λέει: «Κύριε Πρωθυπουργέ, ναι, νικήκαμεν, εξελέγει Έλληνας πρόεδρος του ανωτάτου διοικητικού συμβουλίου των κοινοτήτων στη Θράκη». Τότε το χρησιμοποιεί στις μεγάλες δυνάμεις και τους λέγει: «Κύριοι, οι αντιπρόσωποι των κοινοτήτων στη Θράκη μίλησαν και μίλησαν ελεύθερα και δημοκρατικά. Ελλάδα ζητούν και την ένωση με την Ελλάδα της Θράκης». Τότε είναι Φεβρουάριος στο Λονδίνο του 1920, δεν καταλήγουν σε απόφαση. Και στο Σαν Ρέμο της Ιταλίας, τον Απρίλιο του 20, ξανασυνεδριάζουν και εκεί παίρνεται η μεγάλη απόφαση ότι πλέον θα πρέπει συμμαχικά στρατεύματα που υπήρχαν από τον Ίεσμο μέχρι επάνω το Κάραγατς, ουσιαστικά όλο τον Εύρο, να αποσυρθούν, διότι πλέον η περιοχή αυτή πρέπει να δοθεί στην Ελλάδα. 5 Απριλίου του 1920 συγκεντρώνονται στο Σαν Ρέμο. 14 Απριλίου του 1920 τι κάνουν? Καλούν την Τουρκία να της πούν ότι υπογράφει τις συνθήκες τους, τους όρους της συμφωνίας και ότι η Θράκη πλέον περνά στην Ελλάδα. Και για να προχωρήσουν τα συμμαχικά στρατεύματα έπρεπε το Υπουργείο Στρατιωτικών της γαλλικής κυβερνήσεως να δώσει εντολή. Αλλά ήδη στις 20 με 25 Απριλίου από τα ντοκουμέντα του Βαμβακά πλέον το μήνυμα είχε έρθει ότι η Θράκη περνά στην Ελλάδα και ότι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Και τότε, αυτό είναι το συγκινητικό, χριστιανοί και μουσουλμάνοι και Αρμένοι και Ισραηλίτες της ευλογημένης πατρίδας μας περιχαρείς αναμένουν την παρουσία του ελληνικού στρατού για την ελευθερία. Οφείλω να σας πω ότι εδώ οι μουσουλμάνοι ήταν χωρισμένοι στα δυο, αλλά η αγάπη για την Θράκη επεκράτησε. Ήταν το Θρακικό Τουρκικό Κομιτάτο, Χότζας Χαβού Σαλίχ, πάλευαν.
να πείσουν ότι δεν εκπροσωπούνται οι άλλοι μουσουλμάνοι εδώ που θέλουν Ελλάδα. Εμείς είμαστε όλοι μουσουλμάνοι. Και υπήρχαν και αυτοί υπό τον περίφημο Πεζραλή Τεφίκ Βέι που έλεγε «Όχι, εμείς θέλουμε την ένωση με την Ελλάδα». Τα κομιτάτα, τα νεοτουρκικά δεν εκπροσωπούν το μουσουλμανικό πληθυσμό. Και αυτό αποδεικνύεται από σειρά εγγράφων. Διότι έλεγαν στον Βαμβακά κατ' επανάληψη ότι εμείς θέλουμε να ενωθεί η Θράκη με την Ελλάδα. Δεν αποδεχόμαστε, υπάρχει επιστολή, κατακεραυνώνει τους νεοτουρκούς από τους ίδιους μουσουλμάνους Κομωτινής. Δεν αποδεχόμαστε να μας ποδηγετούν άνθρωποι οι οποίοι εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα. Εμείς υπέστημε τα πάντινα και αποδεχόμεθα την παρουσία των Ελλήνων εδώ. Το Πάσχα του 1920, μέχρι αναφέρονται σε πηγές, μέχρι του ύμνους και τα τραγούδια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο στα χωριά μας οι μουσουλμάνοι τραγουδούσαν. Και στις 25 Απριλίου πηγαίνουν δήμαρχοι μουσουλμάνοι, καθαρά αμυγών μουσουλμανικών χωριών και του λένε του Βαμβακά, ελληνικές σημαίες τώρα να στολίσουμε τις κοινότητές μας, διότι πληροφορηθήκαμε από το Σαν Ρέμο ότι οι μεγάλες δυνάμεις δίνουν τη Θράκη στην Ελλάδα. Αυτά κυρίες και κύριοι, δεν είναι λόγοι το αέρα, είναι εδώ, είναι καταλογογραφημένα και πρωτοκολλημένα έγγραφα του ΙΠΕΞ για να δούμε πώς φέρθηκαν οι τότε μουσουλμάνοι, οι οποίοι όντως κατάλαβαν ότι με Ελλάδα ως κράτος θα δύσουν αρμονικά, θα προκόψουν και θα ευτυχήσουν όπερ και γένετο μέχρι και σήμερα. Έτσι τα πράγματα πήραν την πορεία τους, εξελέγει ο Εμμανουήλ Δουλάς, το χρονοδιάγραμμα προχωρά και όσο και αν οι μεγάλες δυνάμεις δυσανασχετούν ακόμη, στις 6 Μαΐου τελικά δίνεται η εντολή ώστε η ημεραρχία Σερών να αρχίσει την προέλαση και από τον ποταμό Τράβο του τότε Γιασίκιοη, του Ιάσμο, να προχωρήσει προς τα ενδότερα του Καζάκιου Μουλτζίνης, υποδιοίκηση και διοίκηση αργότερα, και Σαντζάκιου Γιουμουλτζίνης, όπως εξελίχθηκε η περιοχή, και έτσι να απελευθερώσει νομό Ροδόπη σημερινό και όλο το νομό Εύρο, ίσα με το Κάραγατς. Και έτσι όλα είναι έτοιμα. Όλα είναι έτοιμα και η ημεραρχία Σερών υπό τον όχι Εμμανουήλ, επαμεινώντας Ζιβραγαγάκη, κάνω μια διευκρίνηση εδώ. Πολλές φορές λέμε ότι έχουμε την ωραία οδό, λεωφόρο θα την έλεγα, μεγάλη, Ζιμβρακάκη. Ποιος όμως ήταν ο Ζιμβρακάκης? Υπάρχουν δύο Ζιμβρακάκηδες. Υπάρχει και ο Εμμανουήλ Ζιμβρακάκης, υποστράτηγος, ο οποίος ήταν μέχρι στις 2 Ιουλίου υποστράτηγος και μετά έγινε αντιστράτηγος, αλλά και ο επαμεινώντας ή όπως τον έλεγαν οι φαντάροι του που τον λάτρευαν, Παμίκος Ζιμβρακάκης. Ο Παμίκος Ζιμβρακάκης μπήκε μέσα στην Κομωτινή από την παλιά οδό Ξάνθης. Όχι ο Παμίκος, ο επαμεινώντας, όχι ο Εμμανουήλ. Και έτσι, ξημερώματα της 14ης Μαΐου, αρχίζει πλέον η προέλαση. Ο Σαρπί αρχίζει και κενώνει τις περιοχές εδώ από υπαλλήλους, από στρατό, παρότι οι κατώτεροι αξιωματικοί όπως ο Αλιέρ δεν αρέσκεται με αυτή την κατάσταση, και ενώ υπάρχει ένας κίνδυνος κάποιοι στην Αδριανούπολη με το αυτονομιστικό κίνημα που από τον Απρίλιο είχε ξεσπάσει, του Τζαφέρ Ταγιάρ, άλλο αυτονομιστικό κίνημα στα τέλη Απριλίου στην Αδριανούπολη και θέλει να κατακτήσει τη Θράκη, υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις, και ενώ υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, παρά τα αυτά η απόφαση είναι απόφαση. Ο ελληνικός στρατός ξεκινά. Και ξεκινά τα ξημερώματα εκείνης της μέρας για να εισέλθει στην Κομωτινή. Εγώ θέλω να σας διαβάσω 2-3 σημεία, τα οποία νομίζω θα σας κάνουν εντύπωση για να δείτε κάποια πράγματα τα οποία τα αγνοούν εδώ και χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Λέει λοιπόν σειρά εγγράφων του Χαρισίου Βαμβακά. Στον Υπουργό Εξωτερικών Νικόλαο Πολίτη, ο Βαμβακάς, 14 Νοεμβρίου του 19, δύναμε να είπω ότι η επιτυχία υπήρξε τι αυτή, ώστε μία επιτροπή μουσουλμάνων ενεφανίστη την παρελθούσαν εβδομάδα ενώπιον του Σαρπί και διαμαρτυρήθηκε εναντίον του Θρακικού Τουρκικού Κομιτάτου
και εναντίον της υπό την έμπνευση αυτού ενεργούσης μουσουλμανικής κοινότητας. Υπούσα ότι αμφότερε οργανώσεις αυτε δεν εκπροσωπούσει την θέληση του μουσουλμανικού λαού. Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, 14/11/19. Φανερώνει τη θέληση του λαού των μουσουλμάνων. Άλλο, 10/1/20, λέει: «Ο τουρκικός λαός εσχημάτισε πεποίθηση πλέον ότι μόνη η υπολοιπόμενη λύση δια την Δυτική Θράκη είναι η της ενώσεως αυτής μετά της Ελλάδος. Εντάφθα σχέσεις ημών με τα μουσουλμανικού λαού άριστε». Πότε? Φεβρουάριος, 6 Φεβρουαρίου του 20. «Μουσουλμανικός λαός εξοικειούται και ειλικρινώς ποθεί προέλαση ελληνικού στρατού». Και προχωράει. 23 Δευτέρου. «Σχέσεις με τα μουσουλμάνων δένωσε εξαιρέτως». Στοπ. «Εξακολουθούσε προσερχόμενοι. Εκφράζονται σημείνει αισθήματα συμπαθίας επί αναμενωμένη προελάση ελληνικού στρατού. Ομοίως Αρμένοι, Ισραηλίτε και Βούλγαροι αυτόχθονες». Όχι οι φερμένοι που είχαν φέρει από την αμάτη της Βουλγαρίας. 6 Μαρτίου. «Λαός μουσουλμανικός πλέον ευδιάθετος αποδεχθεί ελληνικών καθεστώς». Και τόσα τόσα άλλα. Και πολλά άλλα. Και οφείλω να σας πω ότι υπάρχει ξεκάθαρη θέση των μουσουλμάνων, η οποία τι λέει? Ότι δεν αποδέχονται τις μεθοδεύσεις των Νεοτούρκων. Σκληρό κείμενο αυτό τώρα. Το γράφει: «Η Μομεθανή της Θράκης, αυτή την εσουδεμίαν σχέση έχουση με Μομεθανισμόν, αναφέρονται οι μουσουλμάνοι για τους Νεότουρκους». Λοιπόν, λένε ότι αυτούς δεν πρέπει να τους πιστεύετε. Οι φιλήσυχοι εδώ μουσουλμάνοι, πρέπει να ξέρετε ότι σας εξέθεσαν, σας κατελίστεψαν, σας ατίμασαν και σας άφησαν εκτεθειμένους. Και τόσα άλλα. Και βέβαια το θριαμβευτικό της 25ης Απριλίου, του 1920, όταν λέει περί χαρίς ο Βαμβακάς στο Βενιζέλο την είδηση περί κατακυρώσεως της Θράκης στην Ελλάδα, ο μουσουλμανικός λαός υπεδέχθη κατά μέγα μέρος ουχή μόνον με ουδεμίαν εκδήλωση ανησυχίας, αλλά τον αντίον και με πίαν την ανακούφιση, δύναμε δεν αείπω και με την αεσωτερική ευχαρίστηση, παρόλα στα πιέσεις των Νεοτούρκων, τα αισθήματα του λαού έχουσι υποστεί τη αυτήν εξέλιξην υπερημών, ώστε ο δήμαρχος της Βορείου Περιφέραλιας Μπολάτκιοι Αχμέτ εζήτησε χθες απεσταλμένου του 20 ελληνικά σημαίας ή να διακοσμήσει τα δημόσια κτίρια του τμήματός του κατά την προέλαση του ελληνικού στρατού». Αυτά, κυρίες και κύριοι, τα διάβασα. Είναι πολλά, δεν θέλω να σας κουράζω. Είναι ενδεικτικά για να δείτε ότι ο μουσουλμανικός λαός ήξερε ότι ο Ρωμιός έχει και καρδιά, έχει και φιλότιμο, έχει και ανθρωπιά και σέβεται την διαφορετικότητα του άλλου. Και ήξεραν ότι δεν θα ξαναζήσουν τα μαρτύρια από τους Βουλγάρους που υπέστησαν επί 7 χρόνια. Αυτή η δύσμερη είναι αλήθεια μουσουλμάνοι εκείνης της εποχής. Θα κατακλείσω την παρούσα ομιλία. Θα μπορούσα πολλά περισσότερα να πω. Τα είπα, πιστέψτε με, επί τροχάδιν, με την αναφορά ενός φαντάρου, ο οποίος υπηρετούσε στην Μεραρχία Σερών όταν έμπαινε εδώ ο Παμίκος Ζυμβρακάκης. Ξέρετε ότι μετά, τις 14 Μαΐου, προχώρησε στο Δεδέαγατς, όχι η Μεραρχία Σερών, αλλά αποβιβάστηκε, λοιπόν, η Μεραρχία με τις μονάδες της, η ενάτη Μεραρχία στο Δεδέαγατς, και έγινε η δοξολογία στο ναό του Αγίου Νικολάου κτλ. Και προχώρησαν φέρες σουφλί διδημότυχο. Εδώ όμως ο νεαρός αυτός, που ήταν φαντάρος, ο Κωνσταντίνος Μαστορίδης από τη Μεσορόπη Καβάλας γράφει, το βρήκα στα απομνημονεύματά του, στην Καβάλα: «Περί την 10η προμεσημβρινή ώρα ενεδόθη το σύνθημα της εκκινήσεως προπορευομένων των Σαλπίνγων. Όλοι οι πεζοπορούντες στρατιώτες με πλήρη εξάρτηση και με τα όπλα επόμου με βήμα σταθερό προχωρούσαν διαμέσου των Ελλήνων πουλητών που ήσαν από την αρχή των σπιτιών και καταστημάτων της εμεοστολισμένης πόλεως και με ζητοκραυγάς υπεδέχοντο τους αδελφούς ελευθερωτάς.
Εκείνο όμως που υπερεύει πάσαν προσδοκίαν, ή το εις την πλατεία ασφικτικός αναμένων πλήθος, με επικεφαλής τις δημοτικές αρχές, τους μαθητάς και μαθητρίας γυμνασίου και δημοτικών σχολείων της Κομωτινής, με επικεφαλής καθηγητάς και διδασκάλους, τις νεάνιδες με τις τοπικές ενδυμασίες, με κάνιστρα στα χέρια ρένοντες με ροδοπέταλα το προελάβνον τάγμα. Το βάδιν ήρχισε να γίνεται σημειωτόν, λόγω των εκφωνουμένων λόγων και του παραλυρούντος από ενθουσιασμών ελληνικού πληθυσμού της πόλεως και των ζητοκραυγών που μετεφέροντο εις τας πλαγάς των βουνοκορφών της Ροδόπης και αντανακλαστικώς εγέμιζον των ηλιόλουστων ουρανών της ελευθέρας πόλεως. Ή το κάτι το απερίγραπτα συγκινητικών. Θα μου μείνει αξέχαστη η μέρα εκείνη που είχα την τιμή ως Έλλην στρατιώτης να συμμετέχω εις την παρέλαση της καταληφθήσης υπό του πρώτου τάγματος πόλεως και θα μου μείνει αλυσμόνητη. Εξελίχθησαν όλα ομαλά. Διήλθομεν παρελάβνονται στην ωραίαν πόλην και κατασκηνώσαμεν πρώτων παλαιών χαμηλών στρατώνων, πιθανώς τουρκικών, που εστέγαζον μόχρε τότε των βουλγαρικών στρατών. Ξέρετε που ήταν οι στρατώνες, στη Λαϊκή Αγορά. Εκεί ήταν τα παλιά κτίρια. Την όλη παρέλαση παρικολούθη ο μέραρχος Παμίκος Ζυμβρακάκης. Μετά το επιτελείο του, πιθανώς δε και ο στρατηγός Σαρπή. Ξέρετε ότι η παράδοση επίσημα έγινε στη γυρέφυρα του Κουλάκογλου. Εκεί ο Σαρπή του παραδίδει με επίσημο τρόπο την πόλη του Παμίκου Ζυμβρακάκη. Η παρέλαση σήτω τόσο ζωηρά και αφθορμή του ενθουσιασμού και χαρά των παρελαβνώντων που δεν παρέλειπο να τραγουδούν πρώτης εισόδου εις την πλατείαν όπου ίσταντο οι επίσημοι τα γνωστά στους άνδρες του τάγματος πολεμικά τραγούδια όπως το «Ξημέρωσε η χαραυγή και πήραμε την Θράκη». Και τελειώνω με την αναφορά, δεν υπάρχει πιο ωραία περιγραφή του αημνήστου συμπατριώτου μας, αηδήμου συμπατριώτου μας, του Αντώνη Ρωσίδη, του παλαιού Προέδρου του Μορφωτικού Ομίλου Κομωτινής, ο οποίος τίμησε τον ΜΟΚ. Ως ο ουδής άλλος, γράφει ο Αντώνης Ρωσίδης, και θέλω να το ακούσετε στη μνήμη του. Η εφρόσινη είδηση της αποφάσεως των συμμάχων μας για την κατάληψη της Δυτικής Θράκης από τον ελληνικό στρατό έκανε φτερά και έγινε αμέσως γνωστή στους κατοίκους της, στην Κομωτινή, την παραμονή της εισόδου του στρατού μας. Όλοι ήξεραν ότι πλησίαζε η ώρα και μια ανίποτη συγκίνηση και λαχτάρα ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπα όλων. Οι παλιοί Κομωτινέοι συγκλονίζονται όταν αναπολούν τις αξέχαστες εκείνες ώρες. Εκείνη την αξέχαστη νύχτα λένε «κανένας δεν κοιμήθηκε». Ήταν σαν μια πασχαλιά. Όλη η πόλη έμοιαζε σαν αγρυπνά, σε ολονύκτια ακολουθία. Από βραδείς και όλη τη νύχτα άνδρες και γυναίκες πήγαινο έρχονταν και με επικεφαλής τον δημαρχεύοντα Απόστολο Σούζο προετοίμαζαν την υποδοχή του στρατού. Μεγάλα λούξ τοποθετήθηκαν στους δρόμους και τα συνεργεία που στήθηκαν σε κεντρικά σπίτια έκοβαν και έραβαν ασταμάτητα ελληνικές νέες. Παντού να υπάρχει η γαλανόλευκη που τόσο στερήθηκαν οι Θράκες. Και άκουγες παντού γέλια, ευχές και χαρούμενα τραγούδια. Και όταν οι πρώτες ηλιακτίδες της 14ης Μαΐου 1920 φώτισαν τον καταγάλανο ουρανό, όλη η πόλη βρέθηκε να πλέει στο γαλανόλευκο και ο λαός της Κομωτινής ξεχύθηκε να προϋπαντήσει τους ελευθερωτές του και διασχίζοντας την οδό Ξάνθης έφτασε με αλλαλαγμούς και επιφωνήματα χαράς ως την γέφυρα του Κουλακλόγλου και στο αντίκρισμα του στρατού ξέσπασε σε λιγμούς, σε ζητοκραυγές, σε αγκαλιές και σε χειροκροτήματα. Αλλά εκείνο που επικολούθησε σε λίγο μέσα στην πόλη είναι δύσκολο να το περιγράψει ανθρώπινη πένα. Έβλεπε κανείς ένα πλήθος ανθρώπων με ανοιξιάτικα λουλούδια και στεφάνια στα χέρια και στα μαλλιά να λάμπει από χαρά, να αγκαλιάζεται, να φιλιέται, να πετά ανθοδέσμες και να ζητοκραυγάζει. Ήταν όπως το παρουσιάζουν εκείνοι που έζησαν τις ανεπανάληπτες εκείνες στιγμές ένα παραλήρημα ενθουσιασμού, μια τρελή χαρά
ένα συγκράτητο και έξαλλο πανηγύρι. Ναι, ήταν Ανάσταση, ήταν Πασχαλιά. Και ο στρατός περήφανος και βαθιά συγκινημένος, με έφυπο μπροστά τον διοικητή Παμίκο Ζυμβρακάκη, βάδιζε προς την ασφυκτικά γεμάτη κεντρική πλατεία της πόλεως, την πλατεία Βασιλείου Βουλγαροκτώνου, όπως ονομάστηκε τότε. Και όλοι τραγουδούσαν με τους δακρυσμένους Έλληνες στρατιώτες. Ξημέρωσε η χαραυγή και πήραμε την Θράκη. Σας ευχαριστώ. Κύριε Τσαρδακλή, κύριε Πρόεδρε, εγώ από μέρους μου να σας ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση και προς το σύνδεσμό σας και όλους τους παριστημένους και από τον ομό μας και τις αρχές και τον Δήμαρχο και τον Μητροπολίτη και τον Αστυνομικό Διευθυντή και τους φίλους από την Αλεξανδρούπολη που υπευλήθησαν στον κόπο και τον ταξίαρχο που παρεχώρησε εδώ αυτήν την ωραία ιστορική αίθουσα του Στρατιωτικού Μουσείου και να σας ενηχειρήσω για να το αποθησαυρίσετε στη βιβλιοθήκη του συνδέσμου σας ένα σπάνιο εκδοτικό, θα λέγαμε, μελέτημα του κυρίου Ελευθερίου Τσινταράκη που το εξέδωσε ο παρατηρητής, η εκδόσεις παρατηρητή. Είναι το ιστορικό φιλοτελικό Λεύκωμα Θράκης 1850-1923, όπου με κάρτ ποστάλ, με φωτογραφίες εποχής και με άλλες γραβούρες αποτυπώνεται από το 1850 ίσαμε τώρα όλος ο ελληνισμός της Βορείου, της Δυτικής και της Ανατολικής Θράκης, όπως μεγαλούργησε, πρόκοψε και δόξασε το γένος μας και την κάθε σπιθαμή της θρακικής γης. Αυτό λοιπόν είναι ένα μελέτημα του κυρίου Τσινταράκη, δικός μας εκδοτικός οίκος το έβγαλε. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι θησαυρισμένο στη βιβλιοθήκη σας για να δείτε και εν εικονίσμαση, όπως λέμε, την πορεία και την πρόοδο και την προκοπή του θρακικού ελληνισμού. Σας ευχαριστώ. Εμείς θα σας δώσουμε ένα μυστικό λαβάρο του συνδέσμου μας. Ευχαριστώ. Εφέδων αξιωματικών, η ομιλία σας τίμησε το σύνδεσμο. Ήταν διαφωτιστικότητα, η σιωπή του κοινού σας κλάβωσε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ όλους.